Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο χωριό μας, στην Αγροσικιά. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Αγροσικιά. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που σας ξαναβλέπουμε. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας και φέτος έτυχε σε μένα η χαρά να σας υποδεχτώ. Είμαι η Σοφία Θεοδωρίδου από τα παλαιότερα μέλη του Συλλόγου. Μαζί μου είναι ο Φώτης Αγαδάκος, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, που κάνει όλη αυτή την εξαιρετική προσπάθεια κάθε χρόνο, την τόσο οργανωμένη, για να περάσετε καλά, για να σας υποδεχτούμε με ευπρέπεια και χαρά στον υπέροχο αυτό χώρο μας. Ο Σύλλογος και ο πρόεδρος του, ο Παναγιώτης ο Ζαρογουλίδης, που δυστυχώς δεν είναι απόψε μαζί μας λόγω θεμάτων υγείας, κάνουν μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια με γνώμονα την περιβαλλοντολογική αξιοποίηση του χώρου, την προώθηση του πολιτισμού, αλλά και τη διατήρηση της ιστορίας του πόντου μέσα από την ιστορία των κατοίκων και των εθήμων της Αγροσικιάς. Δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ με λόγια και κουβέντες. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που είστε εδώ και θέλουμε να περάσετε καλά. Θα κάνουμε όμως μια πολύ πολύ μικρή αναφορά στον πρωτεργάτη, στον ακούραστο, στον αϊθαλή Θείο Μίμη. Καλούμε τον Θείο Μίμη στην σκηνή, τον Θόδωρο Τσελεπίδη, και θέλουμε να σας πούμε για μία ακόμα φορά ότι είναι τεράστιο το έργο του και έχει αναγνωριστεί φυσικά και πολύ σωστά έχει αναγνωριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχεται ο Θείος ο Μίμης. Έρχεται μαζί με τον κύριο Ιντζέ και θέλει να μας πει για ένα βιβλίο που έγραψε με ποίηματα, τα οποία είναι όλα μελοποιημένα, συνοδεύεται από CD, με μουσική του Αλέξη Στεφανίδη. Ελάτε. Καλώς όρισες, Θείε Μίμη. Ναι, θα το χαμηλώσουμε. Λίγο το μικρόφωνο μπορούμε να το φτιάξουμε για να μιλήσει ο Θείος ο Μίμης. Κύριε Ιντζέ, θα προλογίσετε λίγο το βιβλίο αν θέλετε. Κύριε Αγαδάκο, να φέρουμε μια καρέκλα για το Θείο. Εντάξει. Ξεκινάμε. Εντάξει, φτάνει σήμερα. Σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά. Η χάρη του προφήτη Ηλία ήθε να μας σκεπάσει όλους. Θα είμαι σύντομος, φιδόμενος του χρόνου σας. Έχω σήμερα την μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα την εξαιρετική τιμή να σας παρουσιάσω ένα εξαιρετικό εγχείρημα των δικών μας ανθρώπων, του Αλέξη του Στεφανίδη και του Μίμη του Τσελεπίδη. Πρόκειται για το βιβλίο CD με τον τίτλο «Καρδίας Αναστέναγμαν». Μια σημαντική και πρωτότυπη δουλειά στην οποία ο Θόδωρος Τσελεπίδης καταθέτει τους στίχους του και ο Αλέξης Στεφανίδης τους επενδύει με την παραδοσιακή μουσική της ποντιακής λύρας. Η δουλειά αυτή κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις των αδερφών Κυριακίδη. Το βιβλίο CD περιλαμβάνει 15 τραγούδια γραμμένα στην ποντιακή διάλεκτο από τον αγέραστο υπηρέτη και λαξευτή της ποντιακής γλώσσας, το Μίμη Τσελεπίδη. Παράλληλα, με τους πρωτότυπους στίχους του Θόδωρου Μίμη Τσελεπίδη σε χειρόγραφη μορφή, παρατίθεται και η απόδοσή του στην Νέα Ελληνική. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη Χάρσερα της Αργυρούπολης του Πόντου, από όπου έλκουν την καταγωγή τους τόσο ο Θόδωρος Μίμη Τσελεπίδης όσο και ο Αλέξης Στεφανίδης. Ξεχωριστή μνήμα γίνεται για την Αγροσικιά, όπου εγκαταστάθηκε η πλειοψηφία των προσφύγων της Χάρσερας. Επίσης γίνεται μνήμα για την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Χαλιναρά και για τη μονή του Αγίου Γεωργίου του Χαλιναρά, που για τους κατοίκους τουλάχιστον αυτής της περιοχής και όχι μόνο, είναι ένα από τα ιερότερα κοιμήλια του ιστορικού και πολιτιστικού μας παρελθόντος. Παράλληλα στο βιβλίο υπάρχουν και άλλα μη μελοποιημένα ποίηματα του Θείου Μίμη, πλήθος φωτογραφιών των δύο καλλιτεχνών από προσωπικές τους στιγμές, αλλά και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, καθώς και τα βιογραφικά τους σημειώματα. Τέλος, αναγνώστης θα βρει
κείμενα, αναλύσεις και τοποθετήσεις από σημαντικούς εργάτες της τέχνης, της επιστήμης και της ιστορίας και της εκπαίδευσης. Στο βιβλίο υπάρχουν εισηγήσεις, τοποθετήσεις από τους Γιάννη Ανδρόνογλου, Καλλιόπη Ιωαννίδου, Μενέλο Μιχαηλίδη, από την Θωμαίδα Κιζηρίδου, από τον Γιάννη Σαούλη, από μένα και από τον Βασίλειο Μητκούδη, ο οποίος Βασίλης Μητκούδης σχεδίασε και επιμελήθηκε το εξώφυλλο του βιβλίου και του ψηφιακού δίσκου. Προσωπικά αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που ο τόπος μας παράγει αυτή την τέχνη, το λόγο και τον πολιτισμό, γιατί μέσα από αυτά τα στοιχεία, πέρα από την αναγνώριση και την απόδοση φόρου τιμής στο παρελθόν και την ιστορία μας, μπορούμε να ελπίζουμε και να προσδοκούμε σε ένα καλύτερο, φωτεινότερο και πλουσιότερο μέλλον. Σε αυτό το έργο, η σκυτάλη της παράδοσης μεταλαμπαδεύεται και παραδίνεται σε επόμενες γενιές και ταυτόχρονα μια νέα σύγχρονη δημιουργία, βασισμένη στα βήματα των προγόνων μας, αφήνει το αποτύπωμά της στην παρούσα ιστορική στιγμή. Το βιβλίο CD είναι φτιαγμένο από δύο πόντιους στην καταγωγή, την ψυχή και την πράξη, ως πρόταση και παρακαταθήκη όχι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά και για κάθε έθνος, φυλή ή άνθρωπο που υπακούει στα σκυρτήματα της καρδιάς του. Σας καλώ λοιπόν, τελειώνοντας, να το τιμήσετε, να το διαβάσετε και να ταξιδέψετε με τις χορδές της λύρας και την ποντιακή ποίηση του τοπικού μας ραψοδού σε τραγούδια για την αγάπη, την αγάπη προς την πατρίδα, τον Θεό, την οικογένεια, τη σύντροφο, τον φίλο, τον άνθρωπο. Να συγκινηθείτε, να χαρείτε, να θυμηθείτε, να κλάψετε, αλλά προπάντων να βιώσετε και να παρασυρθείτε από τους ήχους και τους χτύπους των αρχαίγονων συναισθημάτων και των μηνυμάτων που μας μεταφέρουν. Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν το βιβλίο CD, παρακαλώ να επευθύνετε σε μένα ή στον Αλέξη τον Στεφανίδη, που λόγω ανηλυμένων καλλιτεχνικών υποχρεώσεων δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας. Αν και θα το ήθελε πολύ, πιστέψτε με. Καλή σας ανάγνωση, καλή ακρόαση, χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση. Με συγχωρείτε για το χρόνο που σας έχω καταχραστεί. Θύμιμη. Λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ τους νέους μας που ασχολούνται με την παράδοση. Χαίρομαι όταν έρχομαι εδώ κάθε χρόνο στο πανηγύρι και βλέπω νέα παιδιά να ασχολούνται με την παράδοση των γονιών μας. Το βιβλίο που γράψαμε με τον Αλέξη είναι προσφορά για όλους. Λοιπόν, το χαρίζω στο Σωματείο Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, ο πρόεδρος μας παραστικά του, έπρεπε να ήταν εδώ, δεν είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Θεέ. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, χαρά και την παράδοση να τη συνεχίσουμε με την Εκκλησία και με τα γλέντια που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, επανερχόμαστε πάλι σε εμάς. Θέλουμε να καλωσορίσουμε τον υποψήφιο κύριο Φουντουκίδη και τον υποψήφιο κύριο Καστερίδη, που είναι εδώ με υποψήφιους τους, είναι υποψήφιοι δήμαρχοι και οι δύο, που έχουν έρθει εδώ και παρευρίσκονται κοντά μας και μας τιμούν. Και να συνεχίσουμε λέγοντας ότι θα προχωρήσουμε και να σας ανακοινώσουμε, κύριε Στάθη Παυλίδη, να σας ανακοινώσουμε την ορχήστρα μας, η οποία θα ξεκινήσει και θα παίξει σε λιγάκι για εσάς. Να σας ευχηθούμε να περάσετε πάρα πολύ καλά, να εκμεταλλευτείτε αυτόν τον υπέροχο χώρο, αυτή την υπέροχη βραδιά. Τα παιδιά του συλλόγου είναι όλοι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς για ό,τι χρειαστείτε. Είναι ανάμεσά μας, κυκλοφορούν, τους βλέπετε, με τα χαρακτηριστικά τους μπλουζάκια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά του συλλόγου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις κυρίες του χωριού που φρόντισαν για τα εδέσματα που κεράστηκαν νωρίτερα σε όσους παρακολούθησαν τη λειτουργία. Και να σας ευχηθούμε καλή διασκέδαση. Θα ξεκινήσει η ορχήστρα μας, θα ξεκινήσουμε να χορεύουμε και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το χορευτικό των Ακριτών Σταυρούπολης, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τους έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ.
Ξεκινάμε. Καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μαζί μας για απόψε, για να μας διασκεδάσει και να εφράνει τα αυτιά μας, αλλά και να χορέψουμε, είναι ο Στάθης ο Παυλίδης, στο τραγούδι, στη λύρα ο Ξενιτόπουλος ο Δημήτρης, στο τραγούδι επίσης ο Καλούσης ο Κώστας, στα πλήκτρα ο Ηρακλής ο Ξενίδης, στο τύμπανο ο Αλισχανίδης ο Φίλιππος και στο κλαρίνο ο Αλισχανίδης ο Ντέμις. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση! Thank you.